χρειάζεται, Γιώργο. Θέλει αρκετό ενεξιδί, αλλά πάντα με προσοχή και λίγο-λίγο. Γι' αυτό κρατήσαμε και λίγο έξω στο σακουλάκι. Άμα πέσει παραπάνω, να καταφέρουμε να τη σφίξουμε. Καλό είναι να έχεις δύο σακουλάκια. Ατυχήματα γίνονται. Σε περίπτωση που πέσει πολύ νερό, βάζεις το υπόλοιπο. Ή αν έχεις καλαμποκάλυμπρο μαζί για να το σφίξεις. Αυτό λέω, άμα έχει τελειώσει δηλαδή και δεν έχω άλλο μαζί, υπάρχει κάποιος τρόπος για να... Με καλαμποκάλυμπρο ίσως να είναι ένας καλός τρόπος. Φαίνεται ότι κάνεις βόλιστρο, αλλά δεν γίνονται γιατί διαλύονται πολύ εύκολα. Απλά είναι το νεράκι που έχει πέσει πιο πολύ σε εκείνο το σημείο. Δεν θέλει και σύταυτη μαλάγρα. Κατευθείαν όπως είναι. Πέσουμε. Οπότε το νερό προσεκτικά μέσα, έτσι. Ναι, πολύ προσεκτικά το νερό. Και καλά να κάτσουμε να πάει παντού. Θα το ρίξω. Α, βάλω. Αν και η συστάση της παιδιάς γίνεται πολύ ωραία τώρα. Βολεύουν και τα βράχια. Λίγο ακόμα δηλαδή. Θέλει καλά. Α. Πού μπορούμε να τις βρούμε τις μαλάκες αυτές? Στην Αθήνα, στο κέντρο Νίκος ο Γιουτέλης, είναι το ψαρά σοπ στην Κυψέλη και στον Πειραιά κάπου μπορεί να τους βρεις. Οπότε κέντρο δηλαδή. Κέντρο Αθήνα, Νίκος Γιουτέλης, εκεί στο ψαρά σοπ. Έχει φέρει όλη τη σειρά της GFS. Μαλάγρες, πάστες όπως είναι αυτή εδώ που θα την προσθέσουμε. Επειδή το μέρος ενδείκνεται για σαργούς και τσιπούρες και εφάλους λαβράκια, αλλά πιο πολύ σαργούς τσιπούρες, επιλέξαμε να βάλουμε αχινό καβούρι και την πάστα που θέλουμε για να πατώσει καλά η μαλάγρα. Η μαλάγρα είναι έτοιμη πλέον. Θα προσθέσουμε και λίγο. Οπότε τη φτιάχνεις μέχρι να αρχίσει να γίνεται ένας βόλος δεμένος, έτσι. Μέχρι να αρχίσει να την πιέζεις με το... Είναι μαλάγρα αυτή, είναι πολύ καλή. Με το ένα χέρι κάνεις μπάλα. Δεν λερώνεις δύο χέρια, καλά δεν λερώνεις και χέρια γιατί καθαρίζουν. Τώρα είναι έτοιμη η μαλάγρα. Τέλεια. Μπάλες είναι έτοιμες. Βέβαια δεν είναι ακόμα τη μορφή που θέλω γιατί θα βάλουμε και την πάστα. Η πάστα δεν θέλει πάρα πολύ στο ήδη υπάρχουν ρίγμα. Είναι έτοιμη, ε. Αυτό... Και έτοιμο, μπορεί να ψαρέψεις κατευθείαν με αυτό, απικατζίδες γιατί έχεις τα λιμάνια και αυτά. Θέλει, το παίρνεις λίγο, το τρίβεις, η μυρωδιά είναι πάρα πολύ έντονη. Κατευθείαν σε αυτό. Ναι, όντως, μύρισε κατευθείαν. Ψαρεύει κατευθείαν. Κατευθείαν, ναι. Βάζουμε έτσι δύο μικρές χούφτες. Τρεις. Και είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Τώρα πάμε να μαλαγρώσουμε.